Περιάρχη Νοτίου Αιγαίου, Μανώλη Γινού. Χαιρετίζω τη σημερινή συνάντηση στην Άνδρο, τον τόπο καταγωγής του αείμνηστου πατέρα μου, και ευχαριστώ όλους εσάς που βρεθήκατε σήμερα εκεί, προκειμένου να στηρίξετε με την παρουσία σας τους συνοδοιπόρους μου σε αυτή την προσπάθεια. Μία ανεξάρτητη, αρχιδαιμόνευτη και ακομμάτιστη παράταξη, όπου άνθρωποι από διαφορετικά νησιά και κόμματα αποδέχτηκαν να ενταχθούν. Μία υπερκομματική ενότητα και συνεννόηση που έχει λείψει από τα νησιά μας εδώ και πολλά χρόνια. Βασιζόμαστε στη συνέργεια, στη σύμπνοια, στη συνεννόηση και στον αλληλοσεβασμό τόσο μεταξύ των υποψηφίων όσο και στο επιτελείο και τις ομάδες εργασίας. Στοιχεία που διαχρονικά και την περίοδο της κρίσης μέχρι και σήμερα δεν είχαμε την ωριμότητα σαν κοινωνία και σαν πολιτικό σύστημα να επιδείξουμε σε κεντρικό επίπεδο. Γι' αυτό μετά από τόσα χρόνια κρίσης, θυσιών και τριών μνημονίων δεν εστιαζόμαστε σε όσα μας ενώνουν αλλά σε όσα μας χωρίζουν. Εύχομαι σε όλους υγεία, προκοπή και ευημερία. Καλό αγώνα. Όλοι μαζί για την νίκη των νησιών μας. Όλοι μαζί για την νίκη των πολιτών. Και τώρα θα ακούσουμε την ομιλία του υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Χρήστου Μπουραζέλη. Να σας πω ότι δεν έχω τρακ. Μπορείτε να μου συγχωρήσετε ότι λάθη. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω την ομιλία, νιώθω υποχρέωση να ευχαριστήσω τους συνεργάτες στο λογιστικό μου γραφείο που με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και μου δίνουν το δικαίωμα να ασχολούμαι με τα κοινά. Πρώτα στο πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τώρα στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, το δεξί μου χέρι, τον Γιαννούλη, και επειδή έχουμε αργήσει τα άλλα τα ονόματα, στο τέλος χειροκρότημα, την Ασημίνα, τη Δήμητρα, την Ειρήνη, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τη Στυλιάνα, την Εβίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου, τις οποίες βλέπω εδώ μπροστά. Και να ευχαριστήσω την πρώην σύζυγό μου την Ελένη που μεγαλώνει πολύ καλά το παιδί μου. Άγιοι Πατέρες, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι υποψήφοι όλων των βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι τοπικών φορέων των πολιτιστικών συλλόγων που βρίσκεστε μαζί μας εδώ, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για να εκφράσει αυτή τη στιγμή όσα νιώθω για την παρουσία σας εδώ στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας ενός νέου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που είναι ένας από εσάς. Είμαστε κάθε μέρα μαζί. Ζω και εργάζομαι εδώ κοντά σας. Και θέλω να δω τον τόπο μου, θέλω να δω το νησί μου να προοδεύει, αλλά και τους ανθρώπους του να είναι πάντα με χαμόγελο. Η απόψινή παρουσία σας δίνει δύναμη και φτερά στην προσπάθειά μου αυτή. Δεν ξεχνώ ότι εσείς με στηρίξατε, με αναδείξατε πρώτο σε σταυρούς προτίμησης Δημοτικό Σύμβουλο πριν από 5 χρόνια. Μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια γιατί τίμησα τη στήριξη
και την εμπιστοσύνη σας. Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Άνδρου, έδωσα όλες μου τις δυνάμεις για να εξυγειανθούν τα οικονομικά του Δήμου, ώστε να μπούμε σε ένα ενάρετο κύκλο διαχείρισης και νοικοκυρέματος των οικονομικών του Δήμου. Κάπως έτσι, ο Δήμος Άνδρου, με σχέδιο, προσπάθεια και σοβαρή δουλειά, κατάφερε να είναι μέσα στους πρώτους 10 Δήμους σε όλη την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους δείκτες οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών Μάρκος Δραγούμης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Υπερβαίνει παραταξιακές λογικές. Γιατί ο Δήμος Άνδρου είμαστε όλοι εμείς. Ο Δήμος Άνδρου ανήκει σε όλους μας και μια θετική εξέλιξη για το Δήμο αντανακλάται σε όλους μας. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που δούλεψαν στην οικονομική υπηρεσία και θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, τον Θεοδόση Σουσούλη, που μου έδειξε. Είναι καιρός, φίλες και φίλοι, σε αυτό το νησί να μάθουμε να ενώνουμε δυνάμεις. Να αναζητούμε αυτά που μας ενώνουν. Να διαμορφώνουμε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και συνεννόησης. Το επαρχείο και ο Δήμος δεν είναι ανταγωνιστική όλη εξουσίας. Αντίθετα, είναι δύο συμπληρωματικοί και ομόκεντροι κύκλοι και το κέντρο του ενδιαφέροντος τους πρέπει να είναι η Άνδρος και οι πολίτες αυτού του νησιού. Ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος έχουν διακριτούς ρόλους. Οφείλουν να συνεργάζονται. Η Άνδρος ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δεν είναι στο περιθώριο. Ούτε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να περιορίζει μόνο το ενδιαφέρον της επιλεκτικά σε κάποια νησιά. Όλα αυτά που ανέφερα αποτελούν για μένα αδιαπραγμάτευτες αρχές. Γι' αυτό και η επιλογή μου να διεκδικήσω την ψήφο σας ως υπευψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιο περιφερειάρχη το Μανώλη Γρινό. Έναν άνθρωπο που έλκει την καταγωγή του από το νησί μας, από την Άνδρο, που αγαπά το νησί μας και θα έχει την ευκαιρία να το αποδείξει έμπραχτα ως περιφερειάρχης. Ο Μανώλης Γρινός είναι ένας άνθρωπος με φυσική ευγένεια, βαθιά ανθρώπινος. Είναι ένας άνθρωπος που σέβεται τον απλό πολίτη, τους αιρετούς εκπροσώπους κάθε Δήμου και κάθε νησιού στο Νότιο Αιγαίο. Ένας άνθρωπος που δεν κάνει αποκλεισμούς, που πιστεύει στη συνεργασία, που έχει τη θέληση και την αποφασιστικότητα να σπάσει την απομόνωση της Άνδρου και τον αποκλεισμό της από τα μεγάλα έργα. Ξέρετε, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που μου έλεγαν «Βρε Χρήστο, δεν κάθεσαι στο γραφείο σου, μια χαρά έχεις τη δουλειά σου, κάτσε εκεί πέρα» και μου έφεραν σαν παράδειγμα διάφορα που ακούγονται λάσπη και επιθέσεις ως προς το πρόσωπό μου. Σε όλους αυτούς απαντώ ότι εγώ αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ το νησί μου, γιατί σε αυτό τον τόπο θα ζω και την επόμενη μέρα. Εδώ ζει και πηγαίνει σχολείο η κόρη μου. Εδώ είναι οι φίλοι μου, όλοι εσείς και όλα τα σημεία αναφοράς μου είναι εδώ. Εδώ αν θέλετε είναι η ίδια μου η ζωή. Και εγώ θα παλέψω η ζωή στην Άνδρο να γίνει καλύτερη και πιο όμορφη για όλους. Γι' αυτό και δηλώνω παρόν στις εκλογές της 26ης Μαΐου. Γι' αυτό και δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι ποτέ για αυτό το νησί. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες,
δεν είμαι εδώ για να μηδενίσω καμιά προσπάθεια, ούτε να αμφισβητήσω τις καλές προθέσεις που όλοι έχουν. Είμαι εδώ για να μιλήσω με προτάσεις για την επόμενη μέρα στην Άνδρο, όπως κάνω όλο αυτό το διάστημα. Το επαρχείο, φίλες και φίλοι, πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του στους πολίτες. Πρέπει να έχει εξωστρέφεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όχι μόνο για τις υποδομές και για τα έργα. Ο ρόλος του επαρχείου πρέπει να είναι ευρύτερος και πολύπλευρος. Μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να υλοποιεί δράσεις για τη στήριξη των επαγγελματιών του νησιού μας. Μπορεί να υλοποιεί δράσεις για την προστασία των κοινωνικά ασθενέστερων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η νέα Περιφερειακή Αρχή και ο νέος Περιφερειάρχης Μανώλης Γλινός. Φίλες και φίλοι, δεν ζητώ την ψήφο σας για να είμαι απλά ο επόμενος έπαρχος. Θέλω να συνδέσω την παρουσία μου ως εκπρόσωπος της Άνδρου στην περιφερεια Νοτίου Αιγαίου με ουσιαστικό έργο για το νησί μας. Σήμερα, εδώ, απέναντι σε όλους εσάς τους συμπατριώτες μου, αισθάνομαι την ανάγκη να αναλάβω 8 συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτη δέσμευση. Θα σπάσουμε την απομόνωση και την υποβάθμιση της Άνδρου. Τα 5 προηγούμενα χρόνια δεν εντάχθηκε κανένα μεγάλο έργο της Άνδρου στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου. Κάποιοι, δυστυχώς, θέλουν την Άνδρο φτωχός συγγενής στις Κυκλάδες και στο Νότιο Αιγαίο. Την θέλουν στη γωνία. Αυτό θα αλλάξει. Την επόμενη τετραετία, ένα μεγάλο έργο για την Άνδρο θα ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και αυτό δεν είναι δέσμευση μόνο δική μου. Είναι και δέσμευση του αυριανού Περιφερειάρχη, του Μανώλη Γλινού. Το μεγάλο έργο που θα εντάξουμε θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί. Επαρχείο, Δήμος και πολίτες θα εξαρτηθεί από το δίκτυο ρήμανσης, τις μελέτες, τις ιδιαίτερες συνθήκες και προτεραιότητες. Αυτά θα είναι τα κριτήρια της επιλογής. Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι για το νέο ΕΣΠΑ, το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2021-2027. Και σε αυτό θα εντάξουμε ένα μεγάλο έργο για τον νησί μας. Δεύτερη δέσμευση. Ανοίγουμε τις πόρτες του επαρχείου. Αλλάζουμε το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας του επαρχείου που θα ανοίξει τις πόρτες του στους πολίτες και σε όλους τους φορείς. Όλες οι δράσεις και τα έργα της περιφέρειας στην Άνδρο θα αποτελούν προϊόν διαβούλευσης και συνεργασίας με τους φορείς. Το επαρχείο και ο Δήμος θα συνεργάζονται, θα έχουν καθαρές και ειλικρινείς σχέσεις. Εάν είμαι εγώ, ο νέος έπαρχος Άνδρου, με τη δική σας στήριξη και εντολή, δηλώνω από αυτό εδώ το βήμα ότι θα συνεργαστώ με όποιο δήμαρχο εκλέξουν οι πολίτες του νησιού. Το άνοιγμα του επαρχείου στην κοινωνία μεταφράζεται και σε στήριξη των επιχειρηματιών και επαγγελματιών του νησιού. Θα δείτε ένα επαρχείο να διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης των επιχειρηματιών και επαγγελματιών για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Αναρωτηθείτε, εδώ μέσα σίγουρα υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες ή αρκετοί άνθρωποι που ασχολούνται με το εμπόριο, πόσες φορές βρέθηκαν στο δεδαλώδη δρόμο της νομοθεσίας για να μπορέσουν να εντάξουν την επιχείρησή τους σε ένα πρόγραμμα και τελικά δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν. Θα τους παρέχει επίσης συμβουλευτική υποστήριξη σε συνεργασία με τα επιμελητήρια για την ένταξή τους στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Εξοδικαστικός συμβιβασμός,
Τι είναι αυτά, Χρήστο, που μας λες? Να ξέρετε ότι η κρίση που έπληξε τη χώρα μας από το 2009 έως σήμερα έχει πλήξει αρκετές επιχειρήσεις στον τόπο μας. Αρκετές επιχειρήσεις οφείλουν και στο δημόσιο, οφείλουν και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οφείλουν και στις τράπεζες, οφείλουν και σε προμηθευτές. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός είναι ένας μηχανισμός, που κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει κούρεμα των οφειλών και των προσαξίσεων, ώστε οι επιχειρήσεις να σταθούν πάλι στα πόδια τους για μια νέα αρχή. Το επαρχείο επίσης θα μπει μπροστά για να στηρίξει τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα στην Άνδρο, μέσα από τα νέα σχήματα των ομάδων παραγωγών. Εδώ θα είναι άδικο και παράβλεψη να μην πω ότι ήδη υπάρχει η στήριξη από το επαρχείο στους αγρότες και αυτό θα το συνεχίσουμε. Απλά θα σας πω κάτι απλό. Εδώ μέσα σήμερα είναι δύο εινοποιοί. Δεν ξέρω αν είναι και τρίτος, εγώ δύο χαιρέτησα. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν στα εινοποιεία τους στα φύλλα, διότι πολύ λίγοι είναι οι παραγωγοί που έχουν γραφτεί στο Μητρό Αμπελουργών και Ελαιοπαραγωγών. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν δεν ενημερωθούν και αν δεν προβούν όλοι οι αγρότες που ασχολούνται με την αμπελουργία και δεν γραφτούν στο Μητρό, να ξέρετε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αναγκαστούν να βγάλουν τις ρίζες τα μπέλια τους. Είναι πολύ σημαντικό και το επαρχείο πρέπει να βοηθήσει στην ενημέρωση αυτών των ανθρώπων. Επίσης, το επαρχείο σε συνεργασία με την Εκκλησία, τη Μητρόπολη και τις Ενορίες θα προσφέρει κοινωνική στήριξη στους συμπατριώτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και πιστέψτε με, υπάρχουν αρκετοί από αυτούς στο νησί μας. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις όπως η διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και η δημιουργία μιας τράπεζας ρούχων για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κυρίαρχο και συντονιστικό ρόλο θα έχουν οι ιερείς των ενοριών της Άνδρου, ενώ το επαρχείο θα μπορεί να διαθέσει το χώρο και να παρέμβει στην περιφέρεια για να ενισχύσει οικονομικά το εγχείρημα αυτό. Τρίτη δέσμευση. Επενδύουμε στον πολιτισμό. Μπορούμε να κάνουμε πολλά και ένα από αυτά είναι το δίκτυο πολιτισμού που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του επαρχείου και με τη συμμετοχή όλων των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Άνδρο. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη δραστηριότητα των συλλόγων, να προωθήσουμε κοινές δράσεις ανάμεσα στους πολιτιστικούς συλλόγους της Άνδρου. Να αποκτήσει ζωή και δραστηριότητα το πολιτιστικό κέντρο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, που μπορεί να φιλοξενήσει μουσικές, θεατρικές και χορευτικές εκδηλώσεις, αλλά και παρουσιάσεις των ιδιαίτερα πολιτιστικών και λογραφικών στοιχείων του νησιού μας. Το ίδιο φυσικά θα συμβεί και σε κάθε χώρο πολιτισμού που υπάρχει στο νησί μας. Τέταρτη δέσμευση. Επανασχεδιασμός των λιμενικών εγκαταστάσεων. Την επόμενη μέρα, ως άμεση προτεραιότητα, πρέπει να δούμε τα ζητήματα που αφορούν τα λιμάνια μας. Κυρίως, να δούμε αυτά τα ζητήματα με όρους μέλλοντος. Αυτή τη στιγμή, πρέπει να δούμε ρεαλιστικά πού ακριβώς βρισκόμαστε. Έχουμε το λιμάνι του Γαβρίου, το οποίο όμως είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Ένα λιμάνι πολλαπλών χρήσεων. Είναι συγχρόνως επιβατηγό και ταυτόχρονα εμπορικό λιμάνι. Επίσης εκεί ελιμενίζονται τουριστικά και αλλιευτικά σκάφη. Όμως δεν πάβει να είναι ένα λιμάνι που έχει πρόβλημα υποδομών. Το πρώτο και κύριο που πρέπει να γίνει είναι η εκβάθυνση του λιμανιού. Υπάρχει ήδη μελέτη, η οποία όμως πρέπει να επικαιροποιηθεί. Στόχος όλων μας
είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ή σύμφωνα με τα λεγόμενα του αναπληρωτή Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του κ. Σαντορινιού που πρόσφατα επισκέφθηκε το νησί μας και έγινε μία ομιλία στο Γάβριο, στο ξενοδοχείο του Περάκη, μας είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει παράλληλα σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι ένα απαραίτητο έργο που πρέπει όμως να γίνει άμεσα. Θα πρέπει να σας θυμίσω εδώ ότι πέρυσι είχαμε προσάραξη πλοίου μέσα στο λιμάνι του Γαβρίου. Από εκεί και πέρα προέχει η τρίτη φάση του λιμανιού. Στο τέλος του 2018 εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για το λιμάνι του Γαβρίου. Χρειάζεται όμως άμεσα ένας επανασχεδιασμός σχετικά με τις ανάγκες των λιμενικών υποδομών, δηλαδή η εκπόνηση ενός master plan που θα καλύπτει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, αφού ήδη καταγράφονται αυξητικές τάσεις στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων. Και όταν ακούτε master plan, δεν είναι κάτι περίεργο, είναι μια ομάδα από επιστήμονες που σχεδιάζουν και προχωρούν έτσι στην πραγματοποίηση ενός έργου. Π.χ. θα υπάρχει ένας συγκοινωνιολόγος, ο οποίος θα βρει τον τρόπο πώς θα έχουμε είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το λιμάνι του Γαβρίου. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό το έργο άμεσα για να εξυπηρετούνται πολλά πλοία ταυτόχρονα και με ασφάλεια, αλλά να μπορούν να προσεγγίζουν μικρού και μεσαίου μεγέθους κρουαζιερόπλοια. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η χρηματοδότηση αυτού του έργου με την ένταξή του είτε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε στην επόμενη προγραμματική περίοδο με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Τα λιμάνια της χώρας και του Κορθίου έχουν βαλτώσει. Η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, να επικαιροποιηθούν οι μελέτες και να αναζητηθεί τρόπος για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εδώ θα σας πω το εξής. Ακούγονται κατά καιρούς διάφορα νούμερα ότι υπάρχουν διαθέσιμα για τους προϋπολογισμούς των λιμανιών αυτών. Αυτά τα νούμερα είναι ρευστά και θα σας πω γιατί. Γιατί αν δεν έχει τελειώσει η διαδικασία της πτώχευσης του προηγούμενου αναδόχου και δεν έχει γίνει επιμέτρηση τελική, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα από τον αρχικό προϋπολογισμό των έργων. Οπότε θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή εδώ. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να δούμε και τις χρήσεις των λιμανιών. Για παράδειγμα, τα λιμάνια της χώρας και του Κορθίου μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τουριστικά αλλιευτικά σκάφη, αλλά μπορούν να εξυπηρετούν συγχρόνως και την ενδοκυκλαδική ακτοπλοϊκή σύνδεση. Για το λιμάνι του Μπατσίου δεν σας μίλησα, διότι από ό,τι γνωρίζω προχωρούν γρήγορα οι διαδικασίες για την διαμόρφωσή του, ό,τι πρόβλημα υπάρχει να φτιαχτεί και επιτέλους το Μπατσί να αποκτήσει τη δυναμική που πρέπει να έχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, στην Άνδρο μπορούμε να δημιουργήσουμε σταδιακά, με προσπάθεια, με συνεργασία, με συνένωση των δυνάμεων όλων μας, ένα δίκτυο μαρινών με αγκυροβόλια τουριστικών και αλλιευτικών σκαφών, τόσο στο Γάβριο όσο στο Μπατσί, στη χώρα και στο Κόρθι. Φυσικά, εκεί θα παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες στα σκάφη που θα ελιμενίζονται. Η επόμενη μέρα, λοιπόν, πρέπει να μας βρει όλους ένα τραπέζι. Περιφέρεια, επαρχείο, δήμος, βουλευτές και φορείς, οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συμφωνήσουμε σε ένα σχέδιο και σε μια κατεύθυνση ώστε να αλλάξουμε το χάρτη των λιμενικών εγκαταστάσεων της Άνδρου. Να πάμε στην πέμπτη δέσμευση. Ενότητα και συνεργασία για το νησί μας.
Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι η Άνδρος είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη. Να παραμερίσουμε προσωπικές στρατηγικές και να επιλέξουμε τη συνεργασία και τη συνεννόηση. Επαρχείο και Δήμους δεν θα κινούνται ανταγωνιστικά, θα είναι σύμμαχοι. Θα βάζουν κοινούς στόχους, θα έχουν ανοιχτούς διάδρομους επικοινωνίας. Ο βαθμός και ο δείκτης της συνεργασίας θα κρίνεται από εσάς, όπως και η ειλικρίνεια των προθέσεων και των δεσμεύσεων κάθε πλευράς. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Θα συνεργαστώ με πνεύμα ειλικρίνειας και συνεργασίας με όποιον δήμαρχο επιλέξουν οι πολίτες της Άνδρου. Καταθέτω όμως ακόμα μία δέσμευση. Εφόσον με εκλέξετε εκπρόσωπό σας στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, την επόμενη κιόλας μέρα θα συναντηθώ με δική μου πρωτοβουλία με τον δήμαρχο που θα έχει εκλεγεί για να διαμορφώσουμε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας και διεκδικήσεων. Μία από τις διεκδικήσεις αυτές είναι η δημιουργία Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στο Μουστάκιο, που θα συνδέσει την Άνδρο της Ναυτοσύνης με τη σύγχρονη εποχή και την ναυτική εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει ζωή στην περιοχή. Εδώ όμως θα πρέπει να εξετάσουμε την πρόταση που άκουσα από τον έπαρχο και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής στο Μνημόσυνο την προηγούμενη Κυριακή που είχα πάει, ότι υπάρχει πολύ κοντά μία συμφωνία του πληροδοτήματος με το Αμερικάνικο Κολέγιο, ώστε να ιδρυθούν εκεί σχολές μετεκπαίδευσης. Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό και αυτό σίγουρα θα είναι μία πρόταση που θα πρέπει να προηγηθεί, να αξιολογηθεί, να δούμε σε τι στάδιο έχει φτάσει. Θέλω να σας πω πολύ λίγα λόγια για το πληροδότημα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η προσπάθεια της τωρινής Διαχειριστικής Επιτροπής όντως είναι μεγάλη. Έχουν διορθωθεί αρκετά πράγματα. Όμως, για να μην είμαστε άδικοι, γιατί όλα αυτά έχουν μια συνέχεια, θα σας πω ότι η Διαχειριστική Επιτροπή η φετινή, η τωρινή, των τελευταίων 5 ετών, είναι συγχρόνως και τυχερή. Γιατί είναι τυχερή? Διότι τα κληροδοτήματα διέπονταν από ένα βασιλικό διάταγμα του 1939, προπολεμικά. Αυτό λοιπόν το βασιλικό διάταγμα έλεγε το εξής, παράλογο: εάν για κάποιο λόγο μείνουν κενά κάποια διαμερίσματα, κάποια ακίνητα, τότε για να μισθωθούν ξανά θα πρέπει να υπάρξει μίσθωμα που θα ανταποκρίνεται στη μισθωτική αξία του ακινήτου που είχε υπολογιστεί τότε που είχε νοικιαστεί για πρώτη φορά. Στην ουσία, είχε δέσει τα χέρια της Διαχειριστικής Επιτροπής, όχι μόνο του δικού μας κληροδοτήματος, όλων των κληροδοτημάτων της Ελλάδος. Ευτυχώς, ήρθε η νομοθεσία το 2013 με τον νόμο 4172, ο οποίος αυτός νόμος έλυσε τα χέρια των Διαχειριστικών Επιτροπών και τους είπε, ελάτε σε διαπραγμάτευση με αυτούς που θέλουν να μισθώσουν τα κίνητα. Σωστά λοιπόν έπραξε η Διαχειριστική Επιτροπή και με τη βοήθεια αυτής της νομοθεσίας ήρθε σε μία διαπραγμάτευση με τους μισθωτές. Μπορεί τα ακίνητα να μην έχουν τα ενίκια που είχαν πριν 10 χρόνια, όμως πραγματικά μπόρεσαν και νίκιασαν όλα τα ακίνητα. Και ξέρετε κάτι, σε ένα κληροδότημα, σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το έσοδο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Έχουμε έσοδα από ακίνητα ή από τόπους, συγχρόνως έχουμε υποτροφίες ή κοινοφελή έργα ή ό,τι άλλο έχει πει ο διαθέτης. Αν δεν έχουμε έσοδα, δεν έχουμε τίποτα. Η επόμενη μέρα για την Άνδρο περνάει μόνο μέσα από το δρόμο της συνεργασίας και της ενότητας. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Αυτό είναι η πιο μεγάλη αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έκτη δέσμευση.
Η Άνδρος γίνεται τουριστικός προορισμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα με το χωροταξικό το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Το ζήτημα είναι ότι η Άνδρος δεν μπορεί να θεωρείται κορεσμένη τουριστικά περιοχή. Δεν μπορεί να είναι στη χαμηλή κατηγορία ενισχύσεων στον αναπτυξιακό νόμο. Να δύο ζητήματα για τα οποία αξίζει να παλέψουμε. Επίσης, η Άνδρος, το νησί μας, δεν έχει ούτε τους μισούς οικισμούς οριοθετημένους. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Για να χτίσει κάποιος, πέρασε ένα διάταγμα και πρέπει να είναι 100 μέτρα μακριά από το χειμέριο κύμα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όταν η πάρος είναι 50 μέτρα ή 30, δεν είναι θυμόμαι καλά. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα στο νησί αντιμετωπίζουμε διότι δεν έχουμε αντικειμενικό προσδιορισμό σε όλο το νησί μας. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Όποιος έχει πάει να κάνει μεταβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών θα δει ότι όλοι ξέρουμε ποια είναι τα κελιά και τα κουμάσια που λέμε μέσα στα αγροτεμάχια. Θα δει λοιπόν ένα τέτοιο κελί που είναι κατασκευασμένο το 1930 χωρίς λάσπη, με σκέτες πέτρες, να το κοστολογεί το Υπουργείο Οικονομικών πολύ περισσότερο από ένα σπίτι των ίδιων τετραγωνικών κτισμένο το 1980-1990. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το θεωρεί σαν κατάστημα, επειδή δεν υπάρχει άδεια, δεν υπάρχει σε κανένα κουμάσι άδεια και κελί, το θεωρεί κατάστημα και μάλιστα καινούριο. Αν παρακολουθεί κάποιος αναρτήσεις που έχω κάνει για το θέμα αυτό, έχω δώσει ένα παράδειγμα στο μεσαθούρι της Άνδρου, που είναι το σπίτι που ζει η κόρη μου, και λέω, ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, κατασκευασμένο το 1990, το κοστολογεί 28.000. Ένα κουμάσι 48.700. Κάτι ακόμα. Ο νόμος για το κλειστέ δίνει τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να δημιουργεί αναπτυξιακές εταιρείες ειδικού σκοπού για την τουριστική προβολή. Επαρχείο, δήμος και φορείς μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός οργανισμού διαχείρισης προορισμού για την τουριστική προβολή της Άνδρου. Να υλοποιήσουμε δράσεις όλοι μαζί. Να βάλουμε την Άνδρο για καλά στο χάρτη των τουριστικών προορισμών. Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από την περιφέρεια, αλλά και από το Δήμο. Έβδομη δέσμευση. Η βελτίωση του οδικού δικτύου. Τους πολίτες της Άνδρου δεν τους ενδιαφέρει ποιο μέρος του οδικού δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου, ποιο μέρος του οδικού δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όλους εμάς εδώ μας ενδιαφέρει να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο του νησιού, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Πρέπει να δούμε σε μια διαφορετική αντίληψη αυτό το ζήτημα. Πρέπει επιτέλους να δούμε ως ενιαίο το δικό μας δίκτυο, περιφέρεια και Δήμος να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να το βελτιώσουν. Θα σας πω το εξής. Πριν περίπου ένα μήνα, με το αυτοκίνητό μου, προσπάθησα να κάνω κάποιες διαδρομές στην τοπική κοινότητα Μακροταντάλου. Η οποία τοπική κοινότητα Μακροταντάλου έχει ένα οδικό δίκτυο χωμάτινο που αγγίζει τα 300 χιλιόμετρα. 300, όπως σας το λέω, τόσο έγραψε το κοντέρ, 285. Οι δρόμοι εκεί είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Υπάρχουν σημεία που δεν μπορεί να πάει ούτε αυτοκίνητο 4x4. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι ήρωες που μπορούν και μετακινούνται και κατεβαίνουν στο γάρο στις δουλειές τους και ανεβαίνουν. Και ερχόμαστε και λένε, εντάξει, ο Δήμος
Επειδή είναι δημοτική η δρόμη, δεν έχει την υποδομή. Δεν έχει τα χρήματα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν μπορεί να το κάνει αυτό το έργο. Η περιφέρεια τι κάνει, το επαρχείο τι κάνει. Πώς θα βοηθήσει. Η περιφέρεια είναι η μαμά και οι δήμοι είναι τα παιδιά. Δηλαδή όποια παιδιά ζητάνε γάλα να πιούν τους δίνει η μαμά και όποια δεν ζητάνε τα αφήνει και πεθαίνουν. Η Άνδρος έχει ένα μεγάλο οδικό δίκτυο, το οποίο όλοι το έχουμε ταξιδέψει και όλοι έχουμε δει την κατάσταση που βρίσκεται. Υπάρχουν σημεία που χρήζουν ανακατασκευής πραγματικά. Σημεία που χρειάζονται νέα διάνοιξη και χάραξη. Για φωτισμό και σήμανση, να μην το συζητήσουμε. Η λύση είναι μία προγραμματική σύμβαση διάρκειας 4 ετών ανάμεσα στην περιφέρεια και στο Δήμο Άνδρου. Σε αυτή τη σύμβαση, τη λεγόμενη προγραμματική, θα περιέχονται πρώτον, η καταγραφή των προβληματικών σημείων του οδικού δικτύου του νησιού και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Δεύτερον, οι από κοινού μελέτες των τεχνικών υπηρεσιών, τόσο της περιφέρειας, όσο και του επαρχείου, όσο και του Δήμου, για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Κοινές όμως μελέτες. Τρίτον, μία τριμερής χρηματοδότηση που θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση από την περιφέρεια, από το Δήμο και από την πολιτεία. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μία μελέτη για την εγκατάσταση φωτισμού και σήμανσης σε όλο το οδικό δίκτυο. Και για να μην λέμε σε όλο, τουλάχιστον στο επαρχιακό δίκτυο πρέπει να υπάρχει φωτισμός. Όχι να έχουμε φωτισμό μόνο εκεί που υπάρχουν οικισμοί κοντά και μόλις φεύγουμε. Πρέπει όλο το οδικό δίκτυο να υπάρχει φωτισμός. Τουλάχιστον το επαρχιακό, το κεντρικό. Γαύριο, Χώρα, Κόρθη. Τουλάχιστον αυτό πρέπει άμεσα να γίνει μια μελέτη για φωτισμό. Σας άφησα τελευταία τη σπουδαιότερη δέσμευση. Η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας με την κατασκευή μικρής νοσοκομιακής μονάδος στο νησί μας. Αν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο επιβάλλεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι, αυτό είναι το ζήτημα της υγείας. Και θα σας ρωτήσω, πόσα απαγορευτικά είχαμε το φετινό χειμώνα, ξέρετε, μέτρησε κανείς πόσα απαγορευτικά. 10. Με μέσο όρο 2 μέρες, πάμε 20 μέρες. Σχεδόν ένας μήνας. Απαγορευτικό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την Αθήνα. Ούτε δια θαλάσσης, αλλά πολλές φορές ούτε και δια αέρος. Διότι όταν χρειάστηκε να μεταβεί κάποιος ασθενής στην Αθήνα, ήρθε το ελικόπτερο και τον πήγε στη Σύρο. Δεν τον πήγε στην Αθήνα. Και τι κάνουμε? Κάνουμε το σταυρό μας όλοι και λέμε να μην πάθουμε τίποτα. Αν πάθουμε όμως. Σήμερα το κέντρο υγείας στο νησί μας, παρά τις συγκινητικές προσπάθειες που γίνονται από τους γιατρούς και το προσωπικό, δεν καλύπτει τις ανάγκες της δημόσιας υγείας στο νησί μας. Υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες που όλοι γνωρίζουμε, ενώ πολλοί συμπατριώτες μας αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην Αθήνα για περιπτώσεις όχι μόνο βραχίας νοσηλείας, αλλά και για περιπτώσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχω θέσει εδώ και καιρό στο δημόσιο διάλογο την πρότασή μου για δημιουργία μιας μικρής νοσοκομιακής μονάδος στην Άνδρο. Αν σε κάποιους από εδώ πέρα μέσα αυτό φαντάζει ανέφικτο και λένε «Μα τι μας λέει τώρα ο Βουραζέρης, το ακούμε χρόνια και χρόνια και χρόνια», θα τους πω ότι σε ένα νησί όπως η Κάρπαθος το κατάφεραν. Εντάχθηκε αρχικά στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020 και σήμερα είναι σχεδόν έτοιμο να παραδοθεί. Το μήνυμα που θέλω να δώσω σήμερα είναι ένα. Μπορούμε κι εμείς
αξίζει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να διεκδικήσουμε τη δημιουργία μιας νοσηλευτικής μονάδας στην Άνδρο. Και σας ρωτώ, γιατί το κατάφερα στην Κάρπαθο και δεν μπορούμε να το καταφέρουμε εμείς στην Άνδρο? Ουσιαστικά μιλάμε για μία μικρή νοσοκομιακή μονάδα με τα εξής απλά χαρακτηριστικά. Θα είναι στελεχωμένη με κρίσιμες ειδικότητες και εξοπλισμό. Θα παρέχει υπηρεσίες βραχίας νοσηλείας με δυναμικότητα 15 κλινών. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται οι συμπατριώτες μας, συγγνώμη, να μεταβαίνουν στην Αθήνα. Με τη δημιουργία της μικρής νοσοκομιακής μονάδας αυτής θα αναβαθμίσει το χάρτη της δημόσιας υγείας στο νησί, αλλά και τον τουρισμό μας. Ο επισκέπτης αισθάνεται ασφάλεια σε ένα νησί που διαθέτει νοσοκομιακή μονάδα. Θα δώσει τη δυνατότητα επιτέλους να λειτουργήσει μονάδα αιμοκάθαρσης στην Άνδρο. Να επιστρέψουν στον τόπο τους άνθρωποι που τώρα παραμένουν μακριά από αυτόν, αφού εδώ δεν υπάρχει μονάδα αιμοκάθαρσης. Και πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι θα γίνει μονάδα αιμοκάθαρσης και θα γίνει μονάδα αιμοκάθαρσης. Δεν θα γίνει ποτέ μονάδα αιμοκάθαρσης αν δεν υπάρχει νοσοκομιακή μονάδα στο νησί μας. Και να σας πω γιατί. Γιατί είναι απλό. Γιατί η μονάδα αιμοκάθαρσης είναι τμήμα της νοσοκομιακής μονάδας. Μπορούμε να το πετύχουμε. Αρκεί στην Άνδρο να μάθουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η συνεργασία και η συνεννόηση. Όλοι μπορούμε να κάνουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας. Και θα εξηγήσω τι περνάει από το χέρι μας. Ο Δήμος μπορεί να παραχωρήσει χώρο για την κατασκευή της νοσηλευτικής μονάδας. Η Περιφέρεια μπορεί να χρηματοδοτήσει και να εκπονήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Υπάρχουν συμπατριώτες μας που έχουν αποδείξει ότι ξέρουν, θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στην Άνδρο με δωρεές και περίσευμα καρδιάς και ψυχής. Όλοι αυτοί να είστε σίγουροι ότι θα κινητοποιηθούν και θα ευαισθητοποιηθούν αν δουν μια τέτοια προσπάθεια από όλους μας. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει το Κέντρο Υγείας να βρεθεί ένας τρόπος να επανδρωθεί τουλάχιστον με βασικές ειδικότητες, τον καρδιολόγο. Εδώ θα είναι παράδοξη να μην πούμε ότι ήδη η Περιφέρεια προσφέρει ένα σημαντικό ποσό στους ιατρούς που έρχονται για να υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας της Άνδρου. Επίσης η Περιφέρεια θα συνεχίσει να το κάνει αυτό και συγχρόνως θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής ιατρικής για τους πολίτες της Άνδρου και τα παιδιά των σχολείων μας. Με κινητή μονάδα που θα επισκέπτεται την Άνδρο και θα κάνει τις εξετάσεις προληπτικής ιατρικής. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, κατέθεσα 8 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Είμαι όμως αποφασισμένος να καταθέσω την καρδιά και την ψυχή μου για την Άνδρο μας. Το μήνυμα που έχω επιλέξει και συνοδεύει την υποψηφιότητά μου στην Περιφέρεια είναι η Άνδρος ανοίγει πανιά. Το βλέπετε στην οθόνη. Δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι ένα μήνυμα για την επόμενη μέρα που σηματοδοτεί την Άνδρο που διεκδικεί. Την Άνδρο της εξωστρέφειας. Την Άνδρο που έχει αυτοπεποίθηση. Στις εκλογές για την Περιφέρεια εσείς, οι πολίτες της Άνδρου, έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι η επιλογή της απερχόμενης περιφερειακής αρχής. Την είδατε, τη δοκιμάσατε, είναι μία διαχειριστική λογική χωρίς σχέδιο για την Άνδρου. Η άλλη επιλογή είναι αυτή που σας παρουσίασα σήμερα.
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το νησί μας. Με αρχή, μέση και τέλος. Μία επιλογή ελπίδας και προοπτικής με περιφερειάρχη έναν άνθρωπο που αγαπά την Άνδρο και κυρίως σέβεται την Άνδρο. Είναι ο Μανώλης Γλινός. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχω και εγώ. Δίνω και εγώ όλες μου τις δυνάμεις. Στο ψηφοδέλτιο της Συμμαχίας Νοτιού Αιγαίου με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Μανώλη Γλινό συμμετέχουμε εγώ και ο Κώστας ο Ίσαρης, στον οποίο αξίζει να αφιερώσετε ένα χειροκρότημα. Με τον Κώστα θα δώσουμε μάχη. Μια μάχη που θα την κερδίσουμε. Για να είναι η επόμενη μέρα μια νέα μέρα για το νησί μας. Η δική μας επιλογή είναι η συνεργασία. Η συνένωση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του νησιού μας. Η Άνδρος ανοίγει πανιά. Πάμε μαζί για να βγάλουμε την Άνδρο από το περιθώριο. Πάμε μαζί για να κάνουμε το νησί μας καλύτερο και πιο όμορφο. Πάμε μαζί με σχέδιο και πρόγραμμα, με ενότητα και συνεργασία, με χαμόγελο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι και τώρα, δεν είναι και τώρα.